η ψυχή ως κτιστή. Δεν πρέπει να έχει κάποιου είδους ύλη. Αναλόγως οι ασώματες δυνάμεις δεν έχουν κάποιο είδος, κάποιου είδους σώμα, εντός αγωγικών σώμα. Και εφόσον είναι όντα νοητά και δεν διαθέτουν την χονδροειδή ύλη του δικού μας σώματος, πώς εξηγείται το γεγονός της αισθητής τους παρουσίας, παραδείγματος χάρη πάλι δαιμόνων και ασκητών? Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς είναι δύο σημεία εις αυτήν την ερώτηση. Η ψυχή μας λέμε ότι είναι άειλος, δηλαδή δεν συνίσταται από την γνωστή μας ύλη. Βέβαια περιττό να σας πω ότι δεν είναι ενέργεια όπως θα ήθελαν μερικοί να το πιστεύουν και να το λένε. Την ψυχή ως ενέργεια την υποστηρίζουν οι πνευματιστές. Και μάλιστα λένε ότι πρέπει να διαδίδουμε τον πνευματισμό. Επιτέρου λέει, γιατί στρεφόμεθα κατά του υλισμού. Ναι, αλλά κύριοι, πώς δέχεστε όμως την ψυχή? Τη δέχεστε ως ενέργεια. Αλλά σήμερα πεδείχθη στον 20ο μας αιώνα ότι η ενέργεια ισούται, πώς το λέμε, μη σε τετράγωνο, ναι, η μάζα, ενέργεια ισούται με τη μάζα M. Επισέ, ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Δηλαδή η ενέργεια μεταβάλλεται σε ύλη και η ύλη μεταβάλλεται σε ενέργεια. Εάν λοιπόν υποστηρίζω ότι η ψυχή είναι ενέργεια με την έννοια που ξέρουμε την ενέργεια, τότε αυτή ισούται, κατά την εξίσωση του Αϊνστάιν, ισούται με την ύλη. Άρα τι μας λέτε εσείς ότι πρέπει να πολεμήσουμε τον υλισμό? Είναι ένας λαμπικαρισμένος υλισμός ο πνευματισμός. Φθάνουν μέχρι το σημείο γελίο. Βέβαια τους γελιοποιεί ο Θεός. Παίρνουν έναν άνθρωπο. Αυτά είναι γραμμένα σε ένα βιβλίο δικό τους. Και μάλιστα εκείνος που έγραψε το βιβλίο Μακαρίτης τώρα, παρακαλώ, γιατρός, που δεν θα έπρεπε να έπεφτε σε τέτοιες γκάφες, αλλά είπαμε, Τσινούκας το όνομά του, γιατρός. Παίρνουμε, λέει, τον ασθενή, εκείνο που πρόκειται να πεθάνει, και τον μετράμε, τον ζυγίζουμε, και μόλις πεθάνει τον ξαναζυγίζουμε. Δηλαδή παίρνουμε την τάρα, το απόβαρο, τα αυτοκίνητα απ' έξω δεν λένε τα φορτηγά απόβαρον, τόσο μπαίνει ζυγαριά, τόσο δείχνει ζυγαριά, βγάζουμε το βάρος του αυτοκινήτου και βρίσκουμε το πραγματικό βάρος του εμπορεύματος. Λοιπόν, έτσι βγάζουμε, λέγει, το βάρος της ψυχής. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ανοησία από αυτό? Ναι, και μάλιστα αυτός ο ταλέπορος χρησιμοποιεί και την σχέση αυτή του Αϊνστάιν. Λοιπόν, η ψυχή δεν είναι ενέργεια. Όταν λέμε άειλος, σημαίνει φεύγει από το χώρο και της ύλης και της ενεργείας. Αυτό να το ξέρετε. Τότε η ψυχή, τι είναι η ψυχή? Είναι πνευματική. Εκείνο που ξέρουμε μόνο, δηλαδή ότι δεν έχει σχέση με την ύλη, εκείνο που ξέρουμε μόνο ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι περιγεγραμμένη. Θα σας εξηγήσω. Τα νοερά πνεύματα, οι άγγελοι, οι δαίμονες, οι δαίμονες είναι άγγελοι, πεπτοκότες, είναι πνεύματα περιγεγραμμένα. Αν ρωτούσα κάποιον από τη γεωμετρία που κάνετε στο σχολείο τι ακριβώς θα πει περιγεγραμμένο, τι θα απαντούσε? Ότι έχει κάποια όρια. Έχει κάποια όρια. Δεν είναι δηλαδή κάτι που να μην έχει όρια, κάτι το απεριόριστο. Μόνον ο Θεός είναι απεριόριστος και πανταχού παρόν. Αλλιώτικα, αν δεν είχε όρια το πνεύμα ή του ανθρώπου ή του αγγέλου, τότε θα έπρεπε να είναι πανταχού παρόν. Αλλά δεν είναι.
Όταν ο άγγελος είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Άρα λοιπόν είναι περιγεγραμμένο το πνεύμα, δηλαδή έχει όρια ακόμη. Ενώ η ψυχή του ανθρώπου ή οι άγγελοι δεν είναι ούτε ύλη ούτε ενέργεια, που σας έλεγα προηγουμένως, όμως μπροστά στην αηλότητα του Θεού, στο πνεύμα του Θεού, είναι σαν να είναι από ύλη. Είναι σαν να είναι από ύλη. Γι' αυτό η Εκκλησία μας διδάσκει ότι οι άγγελοι έχουν κάποιο σώμα. Το σώμα αυτό που είναι, δηλαδή που περιβάλλεται τροποντινά, δηλαδή που είναι κάτι που δεν έχει, το είπα 3-5 φορές, καμία σχέση με τη γνωστή μας ύλη και με τη γνωστή μας ενέργεια. Και αυτό το κάτι είναι περιγεγραμμένο, είναι περιορισμένο, και μπροστά σε αυτό που λέμε το πνεύμα του Θεού, ο Θεός είναι πνεύμα, είναι κάτι σαν χοντρό. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι άκτιστος, ενώ τα πνεύματα είναι κτιστά και συνεπώς έχουν ένα κάτι. Ακόμη εδώ που λέγει ότι οι άγγελοι, συγγνώμη, πως μπορεί να γίνονται αισθητοί οι δαίμονες, οι άγγελοι, παραδείγματος χάρη πάλι δαιμόνων και ασκητών κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, είναι άλλο πράγμα. Όταν ένας άγγελος, και έχουμε πάμπολες τέτοιες περιπτώσεις, εμφανίζεται ως άνθρωπος ή σαν κάτι άλλο, ας πούμε το αστέρι της γεννήσεως, σαν κάτι άλλο, ή οι δαίμονες παίρνουν διάφορα σχήματα, ακόμη και ζώων σχήματα. Ξαναλέγω ότι οι δαίμονες είναι άγγελοι, έχουν τις ίδιες δυνατότητες που έχουν οι άγγελοι. Κατ' ουσίαν είναι το ίδιο πράγμα, οι άγγελοι και οι δαίμονες. Η πτώση τους ήταν πνευματική, η υπερηφάνεια τους έφαγε. Λοιπόν, έχουν την δυνατότητα να παίρνουν διάφορες μορφές ανθρώπων ή και ζώων. Σημειώσατε μόνο ότι όταν έχουν την δυνατότητα να παίρνουν την μορφή ανθρώπου ή ζώου, αυτό δεν σημαίνει ότι το πνεύμα τους υλοποιήθηκε, όπως υποστηρίζει ο πνευματισμός. Δεν έχουμε υλοποίηση πνευμάτων, αλλά απλώς έχουμε μία επίφαση ενός αντικειμένου αισθητού στα μάτια. Δηλαδή βλέπω εγώ έναν άνθρωπο, αυτός είναι άγγελος, δεν έγινε άνθρωπος ο άγγελος. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι ούτε οι δαίμονες ούτε οι άγγελοι έχουν την δυνατότητα υλοποιήσεως, δηλαδή, να το πω έτσι, αν πρόκειται περί ανθρώπου, ενανθρωπίσεως δεν έχουν την δυνατότητα. Γι' αυτό ο Αντίχριστος δεν θα είναι υλοποίησης ενανθρώπισης του διαβόλου, του σατανά, αλλά θα είναι όργανο του σατανά, επειδή ο διάβολος δεν μπορεί να ενανθρωπίσει. Θα προσπαθούσε να το έκανε, δεν μπορεί όμως. Μιμείτε την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, αλλά δεν μπορεί να το πετύχει. Συνεπώς δεν έχουμε ενανθρώπιση, είναι κάτι επίφαση. Δηλαδή, να το πω έτσι, αν με επιτρέπετε, στον αμφιβληστροειδή μας απεικονίζεται ένας άνθρωπος, ένας άγγελος, ως άνθρωπος. Δεν είναι όμως. Μπορεί κάποτε να τον αγγίξω και εκεί ξαφνικά να χαθεί. Δεν είναι όμως άνθρωπος. Είναι εκείνο που συνέβη με τον Χριστό, που είπε, ελάτε να με αγγίξετε, να δείτε τις πληγές μου, βάλετε τον δάκτυλό σας στον τύπο των ύλων. Δεν το είπε μόνο για τον Θωμά, το είπε και για τους άλλους μαθητές. Ναι, την πρώτη Κυριακή της Αναστάσεως του, ο Χριστός ενανθρωπίζει, ούτε οι δαίμονες ούτε οι άγγελοι ενανθρωπίζουν. Συνεπώς, αυτή η πάλη, αν υπάρχει μία πάλη, δεν είναι απαραίτητο πάντα να έχουμε μία μορφή ανθρώπου, να έρθει ο διάβολος
σαν άνθρωπος για να μας δύρει, ας το πούμε, διότι ο Μέγας Αντώνιος έφαγε πολύ ξύλο από τους δαίμονες, δεν είναι απαραίτητο, αλλά και για να μην φοβηθείτε, μην πάτε σπίτι σας και πείτε μπας και βγει ο διάβολος και με δύρει. Ναι, και πάτε και κλείστε, ξέρετε, με στουπόχαρτο την κλειδαρότρυπα και βάλτε και ένα χαλάκι κάτω κάτω στη χαραμάδα εκεί του, της πόρτας, μπας και από εκεί μπει ο διάβολος. Το κάνουν μερικοί, γι' αυτό σας το λέω, το κάνουν, φοβόνται, τρέμουν. Όχι παιδιά, δεν φτάσαμε σε τέτοια ύψη αρετής για να έρθει ο διάβολος να μας πειράξει. Μην φοβόσαστε. Μακάρι να φτάναμε στα μέτρα του Αγίου Αντωνίου και τότε, τότε θα είχαμε μάθει και να παλεύουμε το διάβολο. Δεν μας καταδέχεται ο διάβολος, και δεν μας καταδέχεται γιατί αχ, μας έχει δικούς του. Αχ, μας έχει δικούς του. Και είναι περιττό να έρθει να μας πειράξει. Μας πειράζει με άλλους τρόπους. Δεν είναι ανάγκη να έρθει να μας δει. Ναι, αυτό λοιπόν ας το προσέξουμε για να μην τρομάζουμε.